Εμείς χρειαζόμαστε προσωπικό. Όχι μόνο δεν μας περισσεύει, θέλουμε να έρθει και άλλο προσωπικό. Κατά μία έννοια θα μπορούσα να πω ότι αυτή η διαδικασία τη χρειάζεται ο Δημοσδορύτος. Γιατί περιμένουμε με μετατάξεις, με κάποιο τρόπο, να έρθει προσωπικό που δεν έχουμε να ασκήσουμε τις αρμοδιότητες που μας δίνει ο νόμος αύριο το πρωί. Και θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στον κόσμο. Γιατί πρώτη-πρώτη του 2013 θα μας πούνε, ελάτε πάρετε τα πρωινιακά επιδόματα. Εμείς δεν έχουμε κανέναν άνθρωπο ειδικευμένο, κανέναν άνθρωπο που να έχει ασχοληθεί ποτέ με τη διαδικασία αυτή. Πώς θα την κάνουμε? Δεν θα έρχονται άνθρωποι με σοβαρότερες ανάγκες που δικαιούνται αυτά τα επιδόματα και όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση και θα ζητάνε λεφτά. Και θα λέμε, εμείς δεν έχουμε υπαλλήλους. Γίνονται οι μετατάξεις, να έρθει προσωπικό, να έρθει τεχνικό προσωπικό με υπόμνημα στον Υπουργό τον Σιλιανίδη, με αυτοπρόσωπη παρουσία και έτοιμα στην πρώην Υπουργό, την Υφυπουργό, στην κυρία Γεννηματά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάγιο αίτημα του Δήμου μας να καλυφθούμε σε προσωπικό.